Αλλά στο σημείο αυτό, όπως κάθε Πέμπτη, έχει έρθει η ώρα για χορό. Και γι' αυτό βλέπετε δίπλα μου τον Αλέξανδρο Τολόλη. Καλησπέρα, Αλέξανδρε. Dan Sargente, εξαιρεσία 131. Τα έμπλεξα, παιδιά, ναι, δεν υπάρχει. Τα σαρδάμ γίνονται. Είμαι μετά από το φαγητό, γι' αυτό κατάλαβες. Είμαστε φταίει νεκταρία. Φάγατε, εσείς φάγατε. Λοιπόν, και όπως είχες υποσχεθεί. Θα κάνουμε και ζόμπα σήμερα. Θα κάνουμε και ζόμπα. Θα δείξουμε, έχουμε δείξει άλλη μια φορά. Ένα μάθημα μόνο έχουμε κάνει. Θα δείξουμε πάλι τα βασικά βήματα. Και θα δείξουμε ας πούμε, κάποιο παραπάνω, ας πούμε, κάποιους συνδυασμούς. Τέλεια. Ένας εξαιρετικός χορός, τον οποίο και εγώ τώρα τον μαθαίνω εδώ με τον Αλέξανδρο. Πάω πίσω εδώ, δεν με βλέπετε και χορεύω. Okay. Λοιπόν. Πάμε να το δείξουμε και θα πούμε μετά γιατί έχουμε και πάρτι αύριο. Ναι, έχουμε και πάρτι. Ναι. Έχουμε πάρτι, γι' αυτό μάθετε εδώ για να έρθετε αύριο πάλι. Έγινε, θα τα πούμε. Έγινε, φίλε. Λοιπόν, ξεκινάμε και δείχνουμε πάλι τα βήματα από την αρχή με τη σειρά. Έχουμε. Για μια έτσι μικρή επανάληψη. Έχουμε το πρώτο βασικό το οποίο απλά μεταφέρουμε βάρος δεξιά και αριστερά. Ουσιαστικά δηλαδή η ντάμα έχει βάρος στο δεξί στο νούμερο 1, ο καβαλιός ας πούμε στο αριστερό. Άρα τι κάνουμε. Διπλός χρόνος, έτσι το ονομάζουμε. Μεταφορά στο αριστερό, η ντάμα θα μεταφέρει το βάρος στο δεξί και ο καβαλιός στο αριστερό. Διπλός χρόνος. 1, 2, 3, 4. Και λέω διπλός χρόνος επειδή έχουμε δύο νούμερα σε κάθε πόδι. 3, 4. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8. Μόνος χρόνος είναι όταν έχουμε μεταφορά στο αριστερό ο καβαλίος και η ντάμα πάλι στο δεξί και έχουμε μάζμα δεξιού ποδιού ή αντίστοιχα αριστερού. Δηλαδή, 1, 3, 1, 2, 3, 4. Αυτό το λέμε δεύτερο βασικό. Έτσι. Είναι απλά πράγματα στην αρχή τους ή άλλως για να βρούμε λίγο την ισορροπία μεταξύ μας όταν χορεύουμε. Όταν λέμε τώρα τρίτο βασικό, το οποίο είναι και πιο το συνδυσμένο, δηλαδή ουσιαστικά χορεύοντας ελεύθερα και ζόμπα, έχουμε να κάνουμε. Πάλι ο καβαλίος με το αριστερό του πόδι στο νούμερο 1 πηγαίνει μπροστά, η ντάμα με το δεξί της στο νούμερο 1 πίσω και κάνουμε δύο βήματα και ένα κλείσιμο. Δηλαδή, 1, 2, κλείνω. 1, 2, κλείνω. Επαναλαμβάνω, το κλείσιμο ουσιαστικά είναι το πόδι το οποίο έρχεται, το αριστερό στη σειρά, αφού έχουμε κάνει αριστερό-δεξί και το αριστερό έρχεται στη σειρά για να κλείσει, αλλά το κλείσιμο θα είναι ταυτόχρονα ένα μικρό φρενάρισμα το οποίο θα δώσουμε. Και εμείς με το κορμό μας, μεταφέροντας το βάρος ελαφρώς στο αριστερό, αλλά αυτό το φρένο θα το περάσουμε, ας πούμε, σαν κατεύθυνση και στο κορμό, ας πούμε, της δάμας, για να καταλάβετε γιατί αυτή αντίστοιχα θα κάνει ένα φρένο με το δεξί της πόδι στο νούμερο 3. Άρα, επαναλαμβάνουμε πάλι μια φορά το βασικό. Και κάνουμε 1, 2, 3. 1, 2, 3. Συνεχίζουμε. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 3. Απλά. Δεν θέλω να κάνω κάτι σύνθετο σήμερα. Τώρα, εάν ξεκινήσουμε και μετράμε σε οκτάρια όπως κανονικά θα πρέπει να μετρήσουμε πάντα σε κάθε βασικό, είτε πρώτο, είτε δεύτερο, είτε τρίτο, είτε σε άλλους συνδυασμούς ούτως ή άλλως, αυτό που κάνουμε πάντα, μετράμε το οκτάρι μας, κάνοντας μιξαρίσματα με τα βασικά ανάμεσά τους δηλαδή, ή ακόμα με συνδυασμούς που μπορεί να μας βγουν τρία βήματα στα πόδια μας αντί για τέσσερα, και συνεχίζουμε μέχρι να καταλήξουμε πάντα κάποια στιγμή, ας πούμε, στο νούμερο 1, στο αριστερό μας πόδι, οι καβαλήροι και οι ντάμες στο δεξί της πόδι. Με λίγα λόγια, γιατί ακούγεται λίγο περίπλοκο έτσι όπως το εξηγώ. Αυτό που κάνουμε τώρα ουσιαστικά εμείς είναι ένα τρίτο βασικό το οποίο πηγαίνουμε δύο βήματα μπροστά, ένα φρένο, δύο βήματα πίσω, ένα φρένο. Αυτό ουσιαστικά είναι, μετράμε, ας πούμε, τρία νούμερα μπροστά και τρία νούμερα πίσω. Δηλαδή, το δείχνουμε άλλη μια φορά για να δείτε ακριβώς την πράξη αυτό που έλεγα πριν. 1, 2, 3. Το φρένο μας και 1, 2, 3. Στο σύνολο αυτό, ας πούμε, μας κάνει 6, όπως είναι λογικό. Επόμενο, και αν υπολογίσουμε ότι ένα ολόκληρο βασικό μπρος-πίσω με 3 βήματα μπροστά ή 3 πίσω, σύνολο 6, χρειάζεται 4 φορές για να μπορέσουμε εμείς μετρώντας από το 1 μέχρι το 8 να καταλήξουμε πάλι με το αριστερό πόδι στο νούμερο 1. Και στην πράξη αυτό το οποίο εξηγώ είναι, το δείχνουμε, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 και έτσι 1. Συνεχίζουμε πάλι αριστερό μπροστά. Άρα όπως είδατε κάναμε 4 φορές το βασικό, ας πούμε τον 6 πατημάτων, να το ονομάσω έτσι, για να μπορέσουμε να καταλήξουμε μετρώντας κανονικά από το νούμερο 1 μέχρι το 8, να καταλήξουμε πάλι με το αριστερό μας βήμα μπροστά στο νούμερο 1. Είναι σημαντικό, με λίγα λόγια, επειδή λόγω κάνω αυτή την επεξήγηση, είναι σημαντικό να ξέρουμε ότι δεν μετράμε 1, 2, 3 ή 1, 2, 3, 4, 5, 6. Μετράμε πάντα οκτάρια.
ό,τι χώρος και να είναι, πάντα μετράμε σε οκτάρια. Άρα, δηλαδή, αυτό που κάνουμε τώρα, π.χ., το κάνουμε μαζί με την partner μας. Λοιπόν, έχουμε τη θέση μας που πιανόμαστε πάντα κλειστά, δηλαδή με την ντάμα μας, το δεξί μας χέρι πιάνει όλη την ομοπλάτη της ντάμας και το αριστερό μας χέρι είναι σε μια θέση που μπορεί είτε να αγγίξει ο πύχης του καβαλιέρου με το πύχη της ντάμας, όταν η ντάμα, ας πούμε, τα δάχτυλά της πιάνει τον αντίχειρο του καβαλιέρου, ή ας πούμε μπορούμε να βάλουμε το χέρι της ντάμας στο στήθος μας, στην αριστερή μας πλευρά δηλαδή, για να έχουμε έναν χώρο, για να δημιουργήσουμε έναν χώρο που χρειαζόμαστε οπωσδήποτε από την αριστερή μας πλευρά. Αλλά όπως βλέπετε, από τη δεξιά μας πλευρά είμαστε κοντά, γιατί όλη η κατεύθυνση μας που θα δώσουμε στην κίζουμπα θα έρθει από το κορμό μας και όχι από τα χέρια μας. Άρα ουσιαστικά τα χέρια μου και το δεξί και το αριστερό θα παραμείνουν σταθερά και αυτό που θα κάνω πάντα με το κορμό μου θα δώσω το κάθε βήμα στην τάμα. Τώρα, επαναλαμβάνω όμως, για να μπορέσει να υπάρχει αυτή η αρμονική κίνηση στα πόδια μας και η κατεύθυνση δηλαδή η οποία θα ξεκινήσει από το στήθος μας και θα μεταφερθεί, ας πούμε, στο σώμα της ντάμας για να κατευθύνει τα πόδια της, πρέπει να κάνουμε κάτι το οποίο να βολέψουμε κατά κάποιο τρόπο τα πόδια μας κάτω, ώστε να μην χτυπήσουμε πάντα μεταξύ μας. Που σημαίνει τι? Το βάρος μας και οι καβαλιέροι και οι ντάμες το έχουν στις μύτες, αλλά αφήνουν λίγο χώρο κάτω στα πόδια τους, αν μπορεί να το δείξει η κάμερα, ώστε να μην τρακάρουν. Άρα δηλαδή, δεν είναι εκεί τα πόδια, είναι πάντα λίγο πιο έξω. Και κρατάμε αυτή τη θέση, ας πούμε, αυτή τη στάση του σώματος, πάντα έχοντας γύρει λίγο μπροστά το κορμό μας και ο καβαλιέρος και η ντάμα, και φυσικά κρατώντας το βάρος στις μύτες μπροστά και ποτέ ουσιαστικά στις φτέρνες. Σε κάθε βήμα, ούτως ή άλλως ο καβαλιέρος, δηλαδή όταν θα ξεκινήσει το πρώτο του βασικό, θα έχει απλά μεταφορά βάρους αριστερά και η ντάμα δεξιά, και αντίστοιχα αριστερά ο καβαλιέρος, δεξιά συγγνώμη ο καβαλιέρος και αριστερά η ντάμα. Και αν θα κάνουμε δεύτερο βασικό, θα έχουμε το ίδιο πράγμα με κλεισίματα. Τώρα, όταν κάνουμε αυτή τη διαδικασία, πάντα ο καβαλιέρος εν μέρει δίνει στην ντάμα να καταλάβει πού είναι το βάρος της. Άρα, συνεπώς, ξέρει και η ντάμα ποιο θα είναι το ελεύθερο πόδι να ακολουθήσει στο επόμενο βήμα. Σε αυτό το σημείο, δηλαδή, όπως η ντάμα τώρα έχει το βάρος στο αριστερό, είναι εύκολο να αντιληφθεί ότι το δεξί της θα πάει ή πίσω ή μπροστά, ανάλογα με το τι θα δώσει ο καβαλιέρος. Αν ο καβαλιέρος δίνει μπροστά, η ντάμα πάει και αυτή πίσω. Αν ο καβαλιέρος δίνει πίσω, δηλαδή πηγαίνει το κορμό του πίσω, πάει και η ντάμα μπροστά με το δεξί της. Άρα, πρώτο βασικό. Εφόσον έχουμε πάρει τη θέση τη σωστή, δηλαδή, αν το δοκιμάζετε και όλες τώρα, μην ξεχνάτε ότι πρέπει να έχετε την επαφή σας στο στήθος. Και το χέρι μας, το δεξί, για να μπορέσω να δείξω άλλη μια φορά στην κάμερα, για να μπορέσω να ελέγξω όσο είναι δυνατόν καλύτερα. Το κορμό της ντάμας το έχω πάντα στην πλάτη της ελεγχόμενο. Δηλαδή το αγκαλιάζω σε όλη την πλάτη της. Όχι στη μέση, στην πλάτη. Γιατί θέλω από εδώ να κατευθύνω το κορμό της ντάμας. Εντάξει? Και συνεχίζω από εκεί πέρα μπροστά. Και έχουμε πρώτο βασικό. Διπλός χρόνος. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Δεύτερο βασικό. Μονός χρόνος. 1, 2, 3, 4. Τρίτο βασικό έχουμε. 1, 2, tap. 1, 2, tap. Και αν μετράμε. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Και ολοκληρώσαμε. Τώρα, το δείχνουμε και από αυτό το μέτωπο. Είναι ουσιαστικά εύκολο αν έχουμε σωστή κατεύθυνση από την αρχή στην ντάμα μας. Έχουμε το πρώτο βασικό, 1, 2, 3, 4, 5. Δεύτερο βασικό, μαζεύουμε, 8. 1, 2, 3. Και πάμε για τρίτο βασικό, δηλαδή 7, 8 και 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Και συνεχίζουμε παρακάτω. Έχουμε δηλαδή τα επόμενα βήματα που κάνουμε συνήθως είναι το δεξί μας αστέρι και το αριστερό μας αστέρι. Λοιπόν, αστέρι τι σημαίνει? Ότι ουσιαστικά σχηματίζουμε ένα αστέρι με τα πόδια μας προς τα δεξιά και προς τα αριστερά. Πάλι ο καβαλιός, ας πούμε, κάνει το βήμα του στο νούμερο 1 με το αριστερό, η ντάμα στο νούμερο 1 με το δεξί. Και ξεκινάμε και το δείχνουμε. Ξεκινάμε σαν τρίτο βασικό στην αρχή, τρία βήματα μπροστά και η ντάμα τρία βήματα πίσω. Άρα έχουμε 1, 2, 3. Για να κάνω δεξί αστέρι, ουσιαστικά όπως. Αν έχετε υπόψη, ας πούμε, το σχήμα του αστεριού, ανατέταρτα
έχει τις γραμμές του. Το ίδιο πράγμα θα κάνουμε και εμείς, δηλαδή. Στην ουσία, αν θέλουμε να πάμε δεξιά, κάθε τέταρτο, μάλλον κάθε πίσω πρώτο αριστερό βήμα, θα κάνουμε αλλαγή ένα τέταρτο προς τα δεξιά. Άρα, στο νούμερο 3, έχω σταματήσει, ας πούμε, μπροστά. Έχω κάνει, ας πούμε, το 1, 2, 3 και έχω βάρος στο δεξί με το αριστερό μου ελεύθερο. Στο νούμερο 4, το αριστερό μου το πόδι θα κάνει ένα τέταρτο αλλαγή δεξιά, 4, αλλά θα πηγαίνει προς τα πίσω όμως. Γιατί η σειρά των βημάτων τώρα πλέον είναι προς τα πίσω, όχι προς τα μπρος. Και η ντάμα θα το κάνει μπροστά με το δεξί της. Άρα έχουμε 4, 5, 6. Το ίδιο πράγμα, δύο βήματα μπροστά. 7, 8, 1. Στο νούμερο 2 πάλι κάνω ένα τέταρτο αλλαγή. 2, 3, 4. Συνεχίζω πάλι δύο βήματα μπροστά. 5, 6, 7. Στο νούμερο 8 πάλι κάνω ένα τέταρτο με το αριστερό μου προς τα δεξιά. 8, 1, 2. Και συνεχίζω. 3 πάλι μπροστά. 4, 5, 6, 7, 8. Άρα, αυτό που θέλω να πω. Κάθε φορά, ας πούμε, έχουμε το τρίτο βασικό, το οποίο είναι δύο βήματα μπροστά, ένα tap, δύο βήματα πίσω, ένα tap. Δηλαδή, ένα, δύο, tap, ένα, δύο, φρένο, tap. Όταν θα κάνω, ας πούμε, τις αλλαγές προς τα δεξιά, το δεξί μου αστέρι θα τις κάνω μόνο και μόνο στο πρώτο πίσω αριστερό βήμα. Στο πρώτο πίσω αριστερό, δηλαδή, ουσιαστικά που ακολουθεί μετά τα πρώτα δύο βήματα που έχω κάνει, ας πούμε, στην μπροστινή μου κατεύθυνση. Άρα, δηλαδή, όταν κάνω το βασικό μου, ας πούμε, είναι δύο βήματα μπροστά, ένα tap. Στο πρώτο πίσω, με λίγα λόγια, θα ανοίξω προς τα δεξιά το κορμό μου ένα τέταρτο και το αριστερό πόδι θα πηγαίνει πίσω 4. Στην επαναφορά έχω δύο βήματα πίσω. Άρα το πρώτο βήμα σημαίνει, ας πούμε, στο νούμερο 4 που έχω κάνει εκεί την αλλαγή του μετόπου κατά ένα τέταρτο τέλος πάντων. Και στο νούμερο 5 είναι το δεύτερο βήμα που πάει το δεξί πίσω. Στο νούμερο 6 έχω πάλι ένα φρένο. Tap. Συνεχίζω πάλι μπροστά, δηλαδή να κάνω τα δύο πρώτα βήματα. 7, 8, 1. Στο νούμερο 2, πάλι πίσω αριστερό, ανατέταρτο, 2, 3, 4, φρενάρω. Στο νούμερο 5, πηγαίνω μπροστά πάλι, 5, 6, 7. Και στο νούμερο 8, η άλλη μια φορά, αλλάζω προς τα δεξιά μου, ανατέταρτο, 8. 1, 2. Και συνεχίζω πάλι. 2 βήματα μπροστά, φρένω και αλλαγή πίσω, φρένο. Άρα, η αλλαγή συμβαίνει, όπως ας πούμε το μάλλον το καταλάβετε με το μέτρημά μου, σε κάθε ζυγό αριθμό, σε κάθε πίσω πρώτο αριστερό βήμα για τους καβαλίους και σε κάθε μπροστινό πρώτο δεξί βήμα για τις ντάμες. Το κάνουμε λίγο μαζί με την ντάμα, να δείτε ας πούμε πώς γίνεται και στο ζευγάρι. Έχουμε 1, 2, 3, 4, 5, 6 αλλαγή, 7, 6, 7, 8, και συνεχίζουμε, αλλαγή πάλι στο αριστερό, το ίδιο πράγμα στο αριστερό. Άρα, ανατέταρτα συνέχεια και στο πίσω αριστερό βήμα καβαλιέρος και ντάμα στον μπροστινό δεξί της. Και αλλάζουμε συνέχεια, ανατέταρτα, μέχρι να ολοκληρώσουμε το αστέρι μας. Και σταματάμε αφού ολοκληρώσαμε το αστέρι. Στο αριστερό μας τώρα αστέρι, κάνουμε ακριβώς το ίδιο πράγμα, αλλά πάλι ο καβαλιός με το δεξί του πόδι προς τα πίσω αριστερά, δηλαδή πάλι να το πω καλύτερα στην πίσω κατεύθυνσή του, με το δεξί πόδι κάνει την αλλαγή από αριστερά, ανά τέταρτα και το ίδιο πράγμα και η ντάμα με το αριστερό της, στον μπροστινό βήμα κάνει αριστερή αλλαγή ανά τέταρτα. Εξηγούμε δηλαδή τώρα στην πράξη αυτό που λέμε. Έχουμε πάλι το μισό βασικό μπροστά, ένα, 2, φρένο. Από εκεί πέρα συνεχίζω. 1. Θέλω να πάω αριστερά. Στο πίσω δεύτερο βήμα με το δεξί μου το πόδι γυρνάω 1 τέταρτο αριστερά και έχω κάνει, ας πούμε, την πρώτη μου αλλαγή. Η ντάμα πηγαίνει με το αριστερό της, αριστερά δηλαδή, ουσιαστικά το ίδιο πράγμα, 1 τέταρτο. Αλλά η ντάμα όμως η διαφορά της είναι ότι πηγαίνει, ας πούμε, στον μπροστινό βήμα. Άρα, επαναλαμβάνουμε άλλη μια φορά. Έχουμε ο καβαλιός μπροστά, η ντάμα πίσω 1, 2, 3. Η ντάμα τώρα πηγαίνει μπροστά, 4. Και στο νούμερο 5 γυρνάει 5 αριστερά, 1 τέταρτο. Ο καβαλιός θα γυρίσει όμως επίσης αριστερά με το δεξί του πόδι προς τα πίσω όμως. Συνεχίζουμε στο 6. Στο 6 τι είναι, φρένο. Έχουμε καταναλώσει και τα δύο βήματα, ας πούμε, ο καβαλιός τα δύο πίσω και η ντάμα τα δύο μπροστά.
Άρα το τρίτο δεν είναι βήμα, είναι μάζεμα και φρένο. Και συνεχίζουμε παρακάτω τώρα. Ο καβαλιός πηγαίνει μπροστά, η δάμα πίσω. Στο νούμερο 6. 6, 7, 8. 1 και συνεχίζει αλλαγή με το αριστερό του, με το δεξί, συγγνώμη, γινώντας αριστερά πάλι. Και μαζεύει το αριστερό δίπλα στο δεξί. Και συνεχίζει. Μπροστά, πίσω η δάμα. Το ίδιο πράγμα. Πηγαίνει πίσω το αριστερό, γυρνάει με το δεξί του 1 τέταρτο αριστερά. Μαζεύει μπροστά, το ίδιο πράγμα, για τελευταία φορά, γυρνάει και μαζεύει. Άρα δηλαδή, δεύτερο πίσω βήμα για τον καβαλιέρο, γυρνάει αριστερά με το δεξί του. Με το που ολοκληρώνει το γύρισμα του, κατευθείαν, το αριστερό του πόδι το μαζεύει και σταματάει. Είναι σημαντικό αυτό να μπει στην αντίληψή μας ότι είναι δύο βήματα, ένα φρένο, δύο βήματα πίσω, ένα φρένο. Άρα, εφόσον έχω κάνει δηλαδή τα πρώτα δύο βήματα, στο δεύτερο, η βήμα θα γυρίσω πίσω μου αριστερά και δεν υπάρχει τρίτο, απλά υπάρχει φρένο. Και εφόσον έχω κάνει και τα δύο βήματα πίσω, που το ένα πήγε απλά ευθεία, το άλλο γύρισε το κορμό μου ένα τέταρτο αριστερά, συνεχίζω κατευθείαν μπροστά. Άλλα δύο βήματα. Φρενάρω, το ίδιο πράγμα. Αριστερό πρώτο βήμα πίσω και μετά δεύτερο δεξί, γυρνάω ένα τέταρτο πάλι και φρένω. Εδώ το τονίζω αυτό γιατί οι περισσότεροι μπερδεύονται, ας πούμε, επειδή το δεύτερο βήμα είναι αυτό το οποίο με γυρνάει προς τα αριστερά, νομίζω ότι έχουν ένα βήμα ακόμα να κάνουν. Όχι. Είναι δύο βήματα και ένα κλείσιμο. Άρα, μετράμε τώρα, ας πούμε, και το κάνουμε όλο μαζί. 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Το δείχνουμε άλλη μια φορά. Και παρατηρήστε λίγο σε ποια νούμερα στρίβουμε. Άρα, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Αν παρατηρήσετε, στρίβουμε πάντα σε μονούς αριθμούς. Ξεκινώντας από το νούμερο 5 και πάει λέγοντας μετά 3, 7 κτλ. Λοιπόν, η παρατηρητικότητα που μπορούμε να έχουμε, ας πούμε, πάνω στο μέτρημα είναι ότι στα δεξιά μας αστέρια που κάνουμε με τα πόδια κάτω, στρίβουμε πάντα σε ζυγούς αριθμούς και στα αριστερά μας αστέρια στρίβουμε πάντα σε μονούς αριθμούς. Αν τα κάνουμε τώρα αυτά όλα μαζί με την τάμα, ξεκινάμε και ουσιαστικά από εκεί που ξεκινάει το αστέρι μας, από εκεί, εκεί μάλλον θα ολοκληρωθεί πάλι για να συνεχίσουμε το επόμενο. Άρα, έχουμε το πρώτο, το δεξί. Ολοκληρώνω και τα 4 τέταρτα τα οποία γυρνάω δεξιά με το αριστερό μου προς τα δεξιά. Κοιτάμε το δεξί της προς τα δεξιά. Στον προσινό βήμα ντάμα, στο πίσω βήμα καβαλιέρος. Και συνεχίζω τα αριστερά, τα οποία τα κάνω με το δεύτερο πίσω βήμα το δεξί μου προς τα αριστερά. Και ντάμα με το δεύτερο αριστερό της προς τα αριστερά. Και προσέχω να έχω καθαρές γραμμές πάντα για να μην υπάρχει πρόβλημα στα πόδια μας. Άρα, αν μετράμε 5, 6, 7, 8 και 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 2, 3, 4, 7 και 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Πάμε αριστερές. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8. Και συνεχίζουμε πάλι στο ένα ό,τι θέλουμε εμείς να κάνουμε παρακάτω. Ας τα δοκιμάσουμε και αυτά με μουσική και να δούμε ποια άλλα. Γενικά θα χορέψουμε και άλλα, όχι μόνο αυτά που κάνουμε τώρα. Seas and get these pearls for you, baby. 'Cause
Για μία ακόμα φορά εντυπωσιακή και είχαμε πει και την προηγούμενη φορά ότι η Κιζόμπα είναι ερωτικός χορός, έτσι, άκουσε ερωτικός. Και πήραμε μία καλή γεύση, νομίζω, για το τι μπορούμε να μάθουμε στην Dance Ardiente, τη σχολή σου, που είναι στην Εξαιρετικές και τον 31, αλλά και για το τι θα ακολουθήσει αύριο στο πάρτι που έχουμε. Ναι, γιατί τώρα τελευταία, Χριστόφορε, εσύ θυμάσαι τώρα, ερχόσουν και πέρσι, είσαι και φέτος, έτσι, πέρσι άκουγες πολύ σάλσα, έτσι δεν είναι? Σωστό. Φέτος τι ακούς? Φέτος ακούω και σάλσα, ακούω και μπατσάτα, φυσικά, γιατί είναι αγαπημένη, ναι. Αλλά ακούμε και κιζόμπα πολύ. Ναι. Παίζει πάρα πολύ, έχει ρεύμα, έτσι. Ναι, ναι. Εντάξει, δηλαδή, για να σου πω, μεταξύ μας, φίλε μου, και εμένα μου άρεσε γενικά να ακούω, ας πούμε, αυτό το είδος μουσικής. Δεν είναι μόνο έτσι ωραίος χορός, είναι και πολύ απολαυστικός σαν ήχος, δηλαδή. Mm-hmm. Και όπως π.χ. τώρα ακούσαμε ένα κομμάτι το οποίο είναι η διασκευή του Justin. Mm-hmm. Πολλές μεγάλες επιτυχίες έχουν γίνει διασκευές κιζόμπα, γιατί ταιριάζει πάρα πολύ απίστευτα ο ρυθμός. Σωστό. Σε πολλές μελωδίες. Σωστό. Και υπάρχουν ούτως ή άλλως πολλά κομμάτια έτσι σε κιζόμπα, κάνουν remix και τα λοιπά. Ναι, ναι. Είναι εκπληκτικό και σαν άκουσμα, ακριβώς. Ναι, ναι. Λοιπόν, αύριο όμως, Old Post, Old Post, ναι. Μετά τις... Μετά τις 11, ή 11 και μετά μαζί είμαστε πάντα. Μετά τις 11 και όσο τραβάει, συνήθως κρατάει πολύ, έχω κρατάει, να πω εγώ. Ναι, και λίγο, εκεί ναι. Μπορούμε να χορεύσουμε τα πάντα, κιζόμπα, σάλσα, μπατσάτα, ναι. Οτιδήποτε. Ναι. Σωστά. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ, Αλέξανδρε, που ήσουν μαζί μας σήμερα. Θα τα ξαναπούμε εδώ μεταξύ μας.